Lockdown 3. Λοιπόν, σήμερα έχω άλλα δύο κορίτσια. Τι να κάνουμε, και χθες είχα κορίτσια, σήμερα έχω πάλι κορίτσια εδώ πέρα. Τη φίλη μου την Ελπίδα, καλώς ήρθες Ελπίδα στα χίλια χρώματα του Χρήστου. Ήρθε και η Ελπίδα στα χίλια χρώματα του Χρήστου. Αρχίζουμε να ελπίζουμε με τα ανοιξιάτικα χρώματά σου. Η Ελπίδα μου έφερε αυτό εδώ το Playmobil, είναι αυτό. Κυκλοφορώ και σε Playmobil. Αυτό είναι. Είμαι ο Χρήστος Playmobil. Πολύ mobil δεν είμαι πια, αλλά εντάξει. Το Play το έχω. Εξαιρετικό, πες μου κάτι, Ελπίδα, πόσο χρόνο είσαι? 7,5. Έχεις αδέλφια? Ναι. Πόσα? Ένα. Αγόρι, κορίτσι, πώς το λένε? Αγόρι, τον λένε Πέτρο και είναι 15. Κάνει μάθημα τηλεκπαιδευτικά. Ω, μου τα πες όλα, ρε παιδί μου, μπράβο. Μεγάλο αγόρι, έτσι, 15 χρονών τώρα. Ναι, και είχε κάνει ένα κανάλι το Cinelike TV, ναι. Και εγώ θα το πάρω μια μέρα και θα το κάνω Cinelike TV 2021. Έχει κάνει κανάλι ο αδελφός σου? Ναι. Μπράβο. Και τι κάνει στο κανάλι? Ανεβάζει ταινιούλες? Όχι, όχι. Αλλά ρωτώ κάποιους ανθρώπους που είχαν κάνει μεγάλα πράγματα όπως ταινίες, είχαν πάρει βραβείο, ναι, ταινίες. Ναι. Και ασχολείται με αυτό το πράγμα και το βοηθάς εσύ? Τώρα δεν το κάνει. Τώρα κάνει. Έχει ένα κανάλι που δείχνει φιγούρες με σκέιτ. Σόπα. Δεν θυμάμαι πότε το λένε. Αλλά έχει ασχοληθεί με τα κανάλια δηλαδή. Ναι. Όλο κανάλια κάνει. Ούτε Βενετία να ήσασταν. Όχι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εσύ θα το πάρεις αυτό το κανάλι και να το κάνεις είναι Like TV 2021, είπες? Ναι. Και τι θα κάνεις αυτό το κανάλι? Θα ρωτάω τους ανθρώπους, ναι, που έχουν πάρει βραβεία, ναι, ή έχουν γίνει κάτι. Ναι. Τι όλα έχουν σε σχέση κάνει, με τον πώς έχουν αρχίσει. Σε σχέση με τον κινηματογράφο και τα βίντεο δηλαδή, ή, ναι, και άλλους ανθρώπους? Και άλλους ανθρώπους. Και συγγραφείς, ας πούμε, και αρχιτέκτονες. Και, δηλαδή θέλεις να παρουσιάζεις από το κανάλι προσωπικότητες, ναι, της τέχνης και της επιστήμης. Ναι. Μπράβο. Έχεις πάρει ποτέ καμία συνέντευξη από κανέναν? Μου έχουν πάρει. Σου έχουν πάρει. Ποιος σου έχει πάρει τη συνέντευξη? Μου έχει πάρει ένας από την Κάμερα Ζιζάνιο. Α, από την Κάμερα Ζιζάνιο, την ξέρω πολύ καλά. Από τώρα μπαμπάς ένας φίλος μου. Έχεις στείλει εσύ καμία συμμετοχή στην Κάμερα Ζιζάνιο? Ναι. Ε? Ναι. Και πήγε καλά? Ναι. Τι ταινιούλα έχεις κάνει? Την Γκριζούγκλα. Την Γκριζούγκλα, μάλιστα, πολύ ωραία. Άρα δηλαδή έρχομαι δεύτερος, έτσι. Σου έχουν πάρει συνέντευξη πριν από μένα. Μήπως θες να μου πάρεις εσύ μια συνέντευξη να αλλάξουμε τους ρόλους? Όχι. Όχι, δεν είσαι έτοιμη ακόμα. Αν μου έπαιρνες μια συνέντευξη, ρε παιδί μου, για το κανάλι σου, τι θα με ρωτούσες πρώτα απ' όλα? Από πού αρχίσατε? Από πού άρχισα? Από την αρχή. Άλλο? Πώς σκεφτήκατε να γίνετε αυτό το πράγμα? Ποιο πράγμα έγινε δηλαδή, για να ξέρω ακριβώς? Ηθοποιός. Ηθοποιός, εγώ είμαι ηθοποιός. Τώρα μου βάζεις δύσκολα, ρε παιδάκι.